Αρχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021 στον Άλιμο. Στο εδόλιο κάθονται δύο αδέρφια, τα οποία αρνούνται την εμπλοκή του στο έγκλημα, με τον ένα μάλιστα να επικαλείται τις εικόνες των εκτελεστών που έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Σήμερα κατέθεσε η μητέρα του Καραϊβάζ, η αδερφή του και η σύζυγός του, η οποία, όπως θα δούμε, λύγησε περιγράφοντας τη σκηνή που τον βρήκε γαζωμένο από σφαίρες πεσμένο στην άσφαλτο. Φορτισμένες συναισθηματικά, η μητέρα, η αδελφή και η χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ κατέθεσαν στο Μιχτόρκο το δικαστήριο για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι και οι εντολείς. Έτσι όπως αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού μου, να τιμωρηθούν και αυτοί όπως τους αξίζει. Άκουσα να λένε για το παρκάκι, για πυροβολισμούς και νεκρούς. Με κάλεσε ο αστυνομικός Γιώργος Καλιακμάνης και με ρώτησε αν είμαστε καλά, αν είναι καλά ο Γιώργος. Τότε συνειδητοποίησα ότι κάτι συμβαίνει. Κατέβηκα κάτω και είδα. Η δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη έξω από το σπίτι του στον Άλιμο τον Απρίλιο του 2021 πάγωσε τη χώρα. Τώρα η οικογένειά του ζητάει απόδοση δικαιοσύνης. Μετά την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη ασχολιόταν πολύ έντονα με το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό φαίνεται από τα ρεπορτάζ του. Ήταν ένας από τους πιο έγκυρους και έγκριτους δημοσιογράφους στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Σίγουρα όμως κάποιος ενοχλήθηκε από αυτά που έγραφε για το οργανωμένο έγκλημα. Εμπιστευόμαστε πάντα την ελληνική δικαιοσύνη, όπως και όλους τους θεσμούς, και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου. Αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας, υπάλληλοι του Δήμου Αλίμου, βρίσκοντας το παρκάκι δίπλα από το οποίο έγινε η εψυχρό εκτέλεση του δημοσιογράφου. Οι περιγραφές τους στο δικαστήριο συγκλονίζουν για την ψυχραιμία και την ψυχρότητα των εκτελεστών. Βλέπω τους δύο από πάνω να βαράνε αβέρτα. Δύο άνδρες όρθιοι ήταν. Ο μπροστινός κρατούσε το όπλο και βαρούσε. Και οι δύο είχαν όπλο. Κόλλησα στον πρώτο. Με το που τον είδα να πυροβολεί, έμεινα εκεί. Ήταν φουλ καλυμμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Ήταν ήρεμοι, ψύχρεμοι. Ανέβηκαν στην μηχανή και έφυγαν. Άνετοι, χαλαροί. Όπως εγώ όταν πάω να κλαδέψω. Στο εδόλιο του Μιχτούρκου του δικαστηρίου κάθονται δύο αδέλφια ηλικία 49 και 41 ετών, κατηγορούμενοι ως φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας. Στους κατηγορούμενους αναγνωρίζω τον σωματότυπο των προσώπων που είδα πάνω στη μηχανή. Τον κατηγορούμενο τον είδα και τώρα και όταν συνελήφθη. Χωρίς να λέω ότι είναι αυτός, λέω ότι ταιριάζει ο σωματότυπός του σε αυτόν του συνεπιβάτη της μηχανής των δραστών. Ένας δημοσιογράφος σήγησε με 13 σφαίρες. Αυτό δεν είναι πληγή στην ελευθεροτυπία. Είναι προσβολή για το δημοκρατικό πολίτευμα. Το παρόν στη δικαστική αίθουσα έδωσαν εκπρόσωποι των ελληνικών αλλά και των διεθνών δημοσιογραφικών ενώσεων. Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις άλλων μαρτύρων στις 11 Ιουλίου.